Η Τουρκία συνεχίζει την πρακτική της αντιστροφής της πραγματικότητας με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνα να κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση συνθήκων και συμφωνιών όπως η αποστρατητικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και το μορατόριο μασκήσεων. Αυτά την ίδια στιγμή που ο Έλληνα Υπουργό Εθνική Άμυνα Νίκο Παναγιοτόπουλο, μιλώντα σε ελληνική ιστοσελίδα, δήλωσε πω αναμένει η τουρκική αντίδραση μόλι ξεκινήσει η δραστηριότητα τη Action Mobile στο τεμάχιο 10 τη Κυπριακή ΑΟΖ. Προκειμένου να προετοιμαστούν για αυτή την ώρα, η Ελλάδα και η Κύπρο ακονίζουν τι δυνατότητε των ενόπλων δυνάμεών του και ειδικά των ειδικών δυνάμεων σε συνεργασία και με συμμαχικέ χώρε. Σε αυτό το πλαίσιο, την εβδομάδα που μα πέρασε, διεξήχθη η πολυεθνική άσκηση Aegean Seal 21-2 στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του νοτιοευωικού κόλπου. Η Κύπρος από την πλευρά της έστειλε από τις 22 έως τις 26 Νοεμβρίου 2021 ομάδα ειδικών επιχειρήσεων της Διοίκησης Καταδρομών στην Ελλάδα προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεκπαίδευση με την επωνυμία Close Quarter Battle 2021 που διοργανώθηκε στην Ρεντίνα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού στο πλαίσιο του προγράμματος «Στριμερούς Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αρμενίας. Σκοπός της συνεκπαίδευσης ήταν η επάυξηση τη μαχητική ικανότητα και διαλειτουργικότητα σε συνθήκε μάχη. Συγκεκριμένα το σενάριο τη τελική φάση περιλάμβανε βολέ μάχη ταχεία αντίδραση, βολές εν κινήσει νυχτερινέ βολέ, αγώνα κατοικημένου τόπου και χειρισμό νεκρών και τραυματιών εντό κατοικημένου τόπου. Επιπλέον, η πραγματοποίηση παρόμοια φύση ασκήσεων, σε συνδυασμό με την υλοποίηση του προγράμματο τριμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδα, Κύπρου και Αρμενία, αντικατοπτρίζουν την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.